Μείνε όπως είσαι, γιατί ξέρεις και το επόμενο θέμα. Οπότε κάνεις ερωτήσεις κανονικά, είσαι από εμάς δηλαδή, εσύ το ξέρεις το θέμα. Εμείς προσπαθούμε να το μάθουμε τώρα και θα καλημερίσουμε εδώ την κυρία Γιούλια Τματζίδη. Η κυρία Τματζίδη την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είναι influencer. Είναι influencer, πάρα πολύ γνωστή. Από τις πιο πετυχημένες και από... έχει ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια του influencing. Yeah. Δηλαδή, από τότε που πρωτοξεκίνησαν να το κάνουν αυτό επαγγελματικά. Στην τροχό δηλαδή. Ακριβώς. Τώρα που προσπαθούν όλοι να γίνουν influencer, το έχει η κυρία Τματζίδη, το έχει κάνει από πριν. Ακριβώς. Να ρωτήσουμε τώρα. Λέει ότι θα σας βάλουν και φορολογικούς ελέγχους. Mm. Γιατί πολλοί που κάνουν στον κλάδο σας δεν κόβουν αποδείξεις, λένε το Υπουργείο τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν και πολλοί από τον κλάδο σας, τους οποίους κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, για παραπλανητική διαφήμιση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέει μια κυρία, χρησιμοποιήστε αυτή την κρέμα για την ακμή, αλλά η ίδια δεν έχει ακμή, την έχει περάσει πριν από 10 χρόνια δηλαδή. Και έρχεται μετά στα 30 και λέει, παιδιά, για την ακμή αυτό. Το θέμα αυτό με τις διαφημίσεις και ειδικά στο κομμάτι του skincare είναι πολύ περίπλοκο. Αρχικά να πω το εξής. Πάντα όταν μιλάμε για διαφήμιση, έχουμε στο μυαλό μας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε στο μυαλό μας σκαλέτες με σενάρια. Το YouTube, το Instagram και γενικότερα όλες αυτές οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο. Ναι. Ξεκίνησαν σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο από ανθρώπους σαν και εμένα που ανοίξαμε τα κανάλια μας και θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες εμπειρίες. Και δεν ελέγχεται κιόλας, έτσι. Δεν υπάγεται σε κάποιους όρους δεοντολογίας διαφήμισης. Όχι. Με το πέρασμα, γιατί εγώ την καμπή αυτή την έζησα. Όταν αυτό άρχισε να γίνεται πλέον μια διαφημιστική σχεδόν πλατφόρμα, όπου ο καθένας μπορούσε να προωθήσει οτιδήποτε για το οποίο πληρωνόταν, υπήρξε και αντίδραση από τον κόσμο και σιγά σιγά με τα χρόνια η κυβέρνηση και γενικότερα το κράτος αποφάσισε ότι σε αυτό το πράγμα θα πρέπει να μπουν κάποιες κανόνες. Λοιπόν, είναι απολύτως νομικό και απολύτως φυσιολογικό το να πρέπει να φορολογηθούμε για κάτι τέτοιο. Και από το 2017 και έπειτα όλες οι εταιρείες ζητούν τιμολόγια. Μάλιστα. Και πολύ σωστό. Ναι. Είναι το απολύτως λογικό. Την ίδια στιγμή που ο influencer πρέπει να αναφέρει και όλο το paid partnership πάνω σε κάθε ανάρτησή του. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Γιατί η οπτική που έχει ο κόσμος ότι αυτά τα social media είναι ουσιαστικά το προσωπικό μας ημερολόγιο, όταν μετατράπηκαν σε μια διαφημιστική πλατφόρμα, ήταν λίγο διαφορετική κατάσταση. Γιατί είναι αλλιώς ο κόσμος να νομίζει ότι παίρνει τη δική μου άποψη για μια κρέμα, και εντελώς διαφορετικό το να έχω πληρωθεί για να πω την άποψή μου για αυτή. Για να το εξηγήσουμε κιόλας αυτό, σημαίνει ότι κάθε ανάρτηση, όταν ένας influencer δηλώνει ότι αυτό πρόκειται για μια πληρωμένη συνεργασία, ξεκαθαρίζει στο κοινό του ότι παίρνω χρήματα γι' αυτό, ναι, και δεν είναι μια προσωπική μου επιλογή. Εντάξει, αυτό που υποθέτω με τα χρήματα μπορεί να το βρει κάποιος λίγο πιο εύκολα από τη ζωή που κάνει ο influencer, πόσα δηλώνει, τι κάνει, αν φορολογείται και αυτό που βγάζει φωτογραφίες. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το παραπλανητικό είναι το θέμα. Αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό είναι και πολύ σοβαρό. Το παραπλανητικό, δηλαδή ότι χρησιμοποιώ ένα προϊόν το οποίο εμένα μου κάνει πολύ καλό στο δέρμα, ας πούμε, ή στο Γιάννη εδώ, το ξύρισμα, ξέρω κι εγώ, και τελικά δεν το χρησιμοποιούμε, γίνεται για τη διαφήμιση. Η παραπλάνηση υπάρχει σε όλα τα μίντια τα οποία χρησιμοποιούν τη διαφήμιση, δυστυχώς. Ναι. Δεν σημαίνει ότι το πράττουν όλοι. Εγώ 7 χρόνια, το tagline μου ήταν το είμαι αδέκαστος. Γιατί είχα εφαρμόσει την εξής πολιτική. Θα δοκιμάσω, εάν δεν μου αρέσει δεν θα το προτείνω. Μάλιστα. Εδώ υπήρχε τίμιο. Υπήρχε τίμιο. Απλά ήταν πολύ δύσκολο από κάποιους να έρθουν σε αντιπαράθεση στην αρχή με τις εταιρείες. Mm-hmm. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, πάρα πολλές εταιρείες το κατάλαβαν ότι για να έχεις ουσιαστικά πετυχημένη πώληση, η οποία δεν βασίζεται, δεν είναι στο μοντέλο της τηλεόρασης, είναι πολύ πιο άμεση η επαφή που έχουμε εμείς με τον κόσμο. Απαντάμε στα μηνύματά τους, μιλάμε μαζί τους. Mm-hmm. Αποκτούμε μια διαδραστική σχέση μαζί τους. Ναι, σωστά. Οπότε αλλάζει κάπως το μοντέλο της διαφήμισης. Το θέμα είναι πολύ λεπτή η γραμμή αυτή. Μεταξύ του είναι sponsored αυτό που παρακολουθείτε, το έχω δοκιμάσει και σας το προτείνω. Πάντως φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε στο να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας γι' αυτό. Φυσικά και υπάρχει, και μάλιστα ήμουν και πολύ vocal και ήμουν και πολύ... φώναζα πάρα πολύ δυνατά και είχα γίνει και πολύ κακιά ορισμένες φορές και με συναδέλφους, γιατί πρέπει ο πελάτης, πρέπει ο καταναλωτής, πρέπει ο άνθρωπος που σε παρακολουθεί να γνωρίζει ότι εσύ πληρώθηκες για να το πεις, ασχέτως το τι θα πεις. Σωστό. Πρέπει να το γνωρίζει.
Σωστό, σωστό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Να ρωτήσουμε τώρα, και κάτι άλλο. Ναι. Συγγνώμη. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το τιμολόγιο. Τα τιμολόγια και τις τιμές, ναι, τις οποίες ακούμε, ναι, μπράβο, κατά καιρούς, έτσι ότι για να κάνει κάποιος ένα ποστάρισμα, για να κάνει μια ανάρτηση, μπορεί να παίρνει 1.000, 5.000, 10.000, 15.000. Ισχύουν αυτά? Κοιτάξτε να δείτε. Πάρα πολλοί κόσμος συσχετίζει τις αμοιβές. Και ήταν και της μόδας κάποτε να λέμε ο τάδε παρουσιαστής, ο δίνα παρουσιαστής, πήρε το τάδε ποσό. Μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε, σωστό. Λοιπόν, κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να κρίνει το εισόδημα κάποιου. Τη στιγμή που μια εταιρεία επιλέγει να το δώσει σε μένα ή στη συναδελφό μου, δεν καταλαβαίνω. Να πούμε ότι όντως υπάρχουν αυτά τα ποσά, τα υπέροχα. Όντως. Και αυτό έχει να κάνει. Φυσικά. Αυτό έχει να κάνει όμως, Γιάννη, με τους followers. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 1 εκατομμύριο followers, σημαίνει ότι τα 5.000 ευρώ το post που ζητάει αναλογούν στο κοινό που βλέπει την ανάρτηση. Για μία ανάρτηση 5.000 ευρώ. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο για να κλείσουμε, κυρία Τμαζή. Εμείς τώρα, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ορίστε. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι, ότι πολλές φορές όλοι μέσα στο μυαλό μας έχουμε την συναισθηματική λογική το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει και προσφέρει έργο στην κοινωνία θα πρέπει να πληρώνονται, όπως οι δάσκαλοι, θα πρέπει να πληρώνονται πολύ περισσότερο. Και εκεί χτυπάνε και αυτές οι αναρτήσεις που γίνονται και από διάφορους και λένε ότι ο τάδε πήρε το τάδε ποσό για να κάνει αυτό. Χτυπάνε στο κοινωνικό συνέστημα που έχει ένας άνθρωπος, το ότι η άλλη αποστάρει μια φωτογραφία και παίρνει τόσα λεφτά. Το θέμα είναι ότι οι κανόνες της οικονομίας μας είναι αυτοί που αυτός που φέρνει τα περισσότερα λεφτά πίσω στην οικονομία, θα παίρνει. Δυστυχώς, βάσει του συστήματος που έχουμε, είναι και αυτός που παίρνει τα περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι είστε καταπληκτική συνομιλήτρια. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο. Δεύτερον, εμείς τώρα πώς έχουμε καμιά τύχη να γίνουμε influencer? Να. Για δείτε. Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο. Νομίζω ότι είναι σαν το πώς θα γίνω δημοφιλής στο σχολείο. Καλά το είπατε. Όταν ξεκίνησα εγώ το 2017, ναι, το 2016 μάλλον, εγώ έβαζα πυροφάνια. Δείχνοντας καλλιτικά. Ναι. Και ξεκίνησα δείχνοντας καλλιτικά που δεν υπήρχαν στην χώρα μου. Ήθελα να δείξω κάτι, ένα κενό που υπήρχε. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την δημοφιλία που μπορεί να εκπέμψει ένας άνθρωπος. Μπορείτε να γίνετε food bloggers. Ευχαριστώ. Food bloggers. Ωραία. Μια χαρά. Βγάζουν λεφτά αυτοί? Βεβαίως. Πού πηγαίνει εσύ τώρα, θα δοκιμάσει. Γεια σας, κυρία Τμαζίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα χαρούμε να πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Γεια σας. Είναι ένα προφίλ το δικό μας. Τι, food blogger. Μια χαρά είμαι. Θα πάρω και μια ποδιά.